Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του δεύτερου τροπέου φέτος, που είναι το κύπελο του πρωταθλητή. Ένα πρωταθλητή βέβαια που τον ξέραμε εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Πόσο εύκολα ήταν για σας, εύκολη, δύσκολη η κατάκτηση του πρωταθλήματος? Καταρχήν θέλω να τα αφιερώσω το πρωτάθλημα στην κοπέλα μου και στην οικογένειά μου, που με αντέχουν, που ασχολούμαι τόσες ώρες με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ήταν αρκετά εύκολη, κακά τα ψέματα, αρκετά εύκολη η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά από δουλειά 3 χρόνων με τη διοίκηση και με τους παίχτες, νομίζω ότι οι κόποι μας ανταμευθήκαν. Αυτό ήταν άλλωστε και ο στόχος. Έτσι, στην τριετία αυτόν είχα βάλει ο στόχο να πάρουμε πρωτάθλημα. Νομίζω ότι επετεύχθη στόχος πλέον. Σε λίγο καιρό, σε μερικές μέρες, 13 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, ξέρουμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η Ένωση στα Μπαράζ. Έχετε κάποια πληροφόρηση για τις άλλες ομάδες που θα αντιμετωπίσετε? Ναι, έχουμε πληροφορηθεί τα πάντα για τις άλλες ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι του σκάουτινγκ τουλάχιστον είμαστε πολύ οργανωμένοι. Την Κόρινθο περιμένουμε πλέον μόνο, να δούμε ποιος θα γίνει πρωταθλητής. Νομίζω ότι είναι εφικτά τα πάντα. Για τη δικιά μας ομάδα, νομίζω ότι στην κατάσταση που είμαστε, με τους παίχτες που έχουμε, με τη διοίκηση που έχουμε, είναι εφικτή όλη η στόχη για μας. Εκτός του τραυματισμού του Βαρδίκου, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και ο Μιχαλόπουλος, ο οποίος και αυτός κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι έτοιμος, αλλά νομίζω ότι η ομάδα γι' αυτό έχει 28 παίχτες. Να, μάλιστα, μόλις βγαίνα για την απονομία, αυτό είπα στο σταμάτη ότι καμαρώνω που έχω 28-29 παίχτες και μπορούμε και δουλεύουμε μια χαρά. Νομίζετε ότι ο κόσμος θα υποστηρίξει την προσπάθεια της Ένωσης? Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό. Πρέπει να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο για να υποστηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε το καλό και πάμε στα μπαράζ και έχουμε λιγότερο από 200-300 άτομα σε κάθε αγώνα στο γήπεδο, θα είναι αποτυχία όχι μόνο για την ομάδα, θα είναι και για την πρωτεύουσα του νομού. Που τόσα χρόνια αυτό λένε, σας περιμένουμε να πάτε για να σας στηρίξουμε. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να πάμε στα μπαράζ. Πρέπει αυτοί να μας δείξουν ότι μας στηρίζουν και είναι εδώ να μας δώσουν και δυνάμεις και κουράγια. Μέχρι πριν λίγο καιρό είδαμε ότι είχαν, μάλλον προφορικά ήταν όλα αυτά, να γινόταν κάποιες προσπάθειες ώστε να φτιαχτεί το γήπεδο. Μέχρι και σήμερα που είμαστε όμως αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάποιο έργο. Αν υποθέσουμε ότι τα μπαράζ είναι μέσα το πολύ σε ένα διάστημα 15-20 ημερών, νομίζετε ότι θα προλάβουν οι αρχές να κάνουν κάτι για το γήπεδο, ή είναι θέμα της Ένωσης να κάνει κάτι η Ένωση για το γήπεδο? Νομίζω ότι οι αρχές δεν είναι ικανές για τίποτα στη ΣΑΜΟ ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι. Έτσι το έχουν αποδείξει πολλές φορές οι άνθρωποι ότι είναι ανίκανοι και το αποδεικνύουν για άλλη μια φορά, το οποίο δεν τους ενδιαφέρουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους. Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει ο αθλητισμός. Παρακινούν τα παιδιά σε άλλες καταστάσεις, τις οποίες δεν θέλουν να πάω αυτή τη στιγμή. Η Ένωση θα κάνει τις όποιες ενέργειες, αν τα καταφέρει να πάει, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρει, οι άνθρωποι είναι εγκληματίες για μένα. Εάν η Ένωση δεν καταφέρει να πάει στα μπαράζ, δεν καταφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στα μπαράζ, να ανεβεί μια κατηγορία παραπάνω, του χρόνου θα είστε πάλι προπονητής της Ένωσης? Αυτό είναι μια ερώτηση παγίδα, θα έλεγα. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Και στα μπαράζ να πάμε, δεν ξέρω ακόμα αν θα είμαι για τον χρόνο. Είναι θέμα και της διοίκησης και δικό μου βέβαια. Πολύ πιθανό να είμαι, αλλά πολύ πιθανό και να μην είμαι. Δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και μέχρι να γίνουν τα μπαράζ, πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Ναι, θα τα λέμε συνέχεια. Ναι. Είναι καλό να σηκώνει κανείς δύο κύπελλα, είναι βαρετό? Όχι, νομίζω ότι ακόμα θέλουμε να σηκώσουμε πάρα πολλά κύπελλα και πρωταθλήματα. Συγχαρητήρια και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.